Περνάμε λοιπόν τώρα ουσιαστικά στο δύσκολο κομμάτι φέτος για τα λατινικά που είναι το συντακτικό. Ξεκινάμε με το Γ1α. Η εκφώνηση μας λέει το εξής. Βοκάτους. Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον χρονικό σύνδεσμο PostQuant. Μονάδα μία και θέλουμε όμως και αιτιολόγηση στην εκφορά της. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, το βοκάτους μέσα από το κείμενο είναι μία χρονική μετοχή. Βρίσκεται, όπως βλέπουμε, σε παρακείμενο, άρα μας δηλώνει και το προτερόχρονο. Εξαρτάται από το ρήμα Venit και προσέχουμε το Venit είναι παρακείμενος. Οπότε πρέπει να το αναλύσουμε σε μία δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Η ίδια η άσκηση μας ζητάει να το κάνουμε με το PostQuant. Το PostQuant το αναλύουμε PostQuant και οριστική παρακειμένου μέσης φωνής. Άρα η πρότασή μας θα γίνει PostQuant prim brutus vocatus est. Να πούμε βέβαια εδώ ότι αν βάζετε και vocatus erat, δηλαδή υπερσυντέλικο, θεωρείται σωστό. Περνάμε στο δεύτερο ερώτημα, Γ1β. Τούμιντε λέξη quos φίντος αμίκος χαμπουίσεμ. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. Λοιπόν, εδώ παρατηρούμε. Quos μέχρι χαμπουίσε έχουμε μία δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση. Αυτός λοιπόν είναι η μορφή πλαγίου που έχουμε στην άσκηση. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ, να μετατρέψουμε τη δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική σε κύρια ευθεία ερώτηση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε το χαμπουίσεν, το οποίο θα αλλάξει, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Εννοείται ότι το τούμιντε λέξη θα φύγει πια από τη στιγμή που κάνουμε ευθύ λόγο. Άρα, quos φίντος αμίκος χάμπουι. Βάλουμε δηλαδή οριστική παρακειμένη. Δεν ξεχνάμε, εννοείται, από τη στιγμή που μετατρέπουμε σε κύρια ευθεία ερώτηση, το ερωτηματικό στο τέλος. Να πούμε εδώ ότι και χαμπουέρα να βάζαμε, δηλαδή οριστική υπερσυντελίκου, θεωρείται σωστό. Περνάμε στο τρίτο, γάμα ένα γάμα. Πόρκια, μπρούτι ούγζορ, κουλτέλουμ τον ζόριουμ ποπόσκιτ. Δεύτερος πλάγιος λόγος φέτος στα λατινικά. Αυτή τη φορά θέλουμε να μετατρέψουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το homines dicunt. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε εδώ μία κύρια πρόταση κρίσεως. Η κύρια πρόταση κρίσεως στον πλάγιο λόγο μετατρέπεται σε ειδικό απαρέμφατο. Λοιπόν, ποπόσκιτ στην πρότασή μας είναι το ρήμα. Υποκείμενο είναι η πορκία. Και έχουμε και έναν προσδιορισμό ομοιόπτωτο, το ούζορ, το οποίο είναι παράθεση στη λέξη πορκία, δηλαδή στο υποκείμενό μας. Γιατί τώρα το έκανα αυτό. Από τη στιγμή που θα το μετατρέψουμε σε ειδικό απαρέμφατο, πρέπει να θυμηθούμε ότι το υποκείμενο του ειδικού απαρέμφατου πρέπει να το θέσουμε σε πτώση απαραίτητα αιτιατική. Άρα το πορκία θα αλλάξει, αλλά θα αλλάξει και το ούξορ που είναι ομοιόπτωτος προσδιορισμός. Γιατί και οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί αλλάζουν κατά τη μετατροπή του ευθέως στον πλάγιο λόγο. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς θα γίνει η πρότασή μας. Λοιπόν, επίσης, να πούμε ότι το απαρέμφατο στο οποίο θα το μετατρέψουμε, το ειδικό, θα το κάνουμε στον χρόνο στον οποίο βρίσκεται. Επειδή λοιπόν έχουμε οριστική παρακειμένου, θα το μετατρέψουμε σε ειδικό απαρέμφατο παρακειμένου. Άρα, η εξάρτηση. Homines dicunt, porciam σε αιτιατική, bruti uxorem, cultellum τον ζόριουμ, όπως κείσε. Και συνεχίζουμε στο γάμα 1 δέλτα. Quod tarquinium dixisse ferunt exulantem. Να αναδιατυπώσετε την πρόταση αντικαθιστώντας το ρήμα ferunt με το ρήμα fertur. Να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές, μονάδες 4, και να τις αιτιολογήσετε. Φέτος γενικότερα στα λατινικά, εκτός ότι έπρεπε να κάνετε την μετατροπή, σας ζήτησαν και αιτιολόγηση. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τι γίνεται σε αυτή την πρόταση. Έχουμε το ρήμα φέρουν, έτσι. Εννοείται υποκείμενο χόμινες. Αντικείμενο ρήματος και ειδικό απαρέμφατο, το διξίσε. Υποκείμενο στο διξίσε, το ταρκβίνιουμ, εννοείται σε πτώση πάντα αιτιατική, διότι έχουμε ειδικό απαρέμφατο.
Και έχουμε και μία μετοχή, το Exulante, το οποίο είναι μία χρονική μετοχή, συνημμένη στο Dark Venue. Η άσκηση ζητάει να αλλάξουμε το Fernd και να το κάνουμε Fertur, δηλαδή ρήμα λεκτικό παθητικής φωνής. Ουσιαστικά, τι πρέπει να κάνετε εδώ? Quod Tarquinius dixisse fertur exulans. Να πούμε τώρα γιατί το κάναμε έτσι. Αντικαθιστώντας το ρήμα Fernd με το ρήμα Fertur, έχουμε το φαινόμενο της άρσης του λατινισμού. Άρση έχουμε όταν η εξάρτηση είναι ρήμα προσωπικό, λεκτικό και παθητικής φωνής. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να δηλώσουμε το υποκείμενο σε ονομαστική, δηλαδή υποκείμενο ρήματος και υποκείμενο ειδικού απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση ονομαστική. Να θυμίσω ότι λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου, στο λατινισμό μάλλον, το υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική, είτε σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας, είτε σε περίπτωση ετεροπροσωπίας και δηλώνεται πάντα. Η άρση που είναι το αντίθετο, λοιπόν, μπορώ να το δηλώσουμε σε πτώση ονομαστική. Άρα, ουσιαστικά τι κάναμε? Πετάξαμε το homines, το υποκείμενο δηλαδή του Fernd, βάλαμε το λεκτικό παθητικό Fertur, βάλαμε υποκείμενο ρήματος το Tarquinius, αντικείμενο το Dixisse και υποκείμενο στο Dixisse πάλι το Tarquinius. Έχουμε ταυτοπροσωπία. Exulans έπρεπε να ακολουθήσει την πτώση του υποκειμένου μας Tarquinius, συμμετοχή δηλαδή, επειδή ήταν συνημμένη, έπρεπε και αυτή να μετατραπεί. Γι' αυτό τίθεται και αυτή σε πτώση ονομαστική. Προχωράμε στο γάμα 2α. Ιτ εξέμπλου, σουτόρεμ κβένταμ ινκιτάβιτ, ουτ κόρβουμ ντόκερετ πάρεμ σαλουτατιόνεμ. Να αναδιατυπώσετε την περίοδο αντικαθιστώντας το ρήμα της κύριας πρότασης ινκιτάβιτ με το ρήμα ινκίτατ. Να προβείτε στην απαραίτητη αλλαγή, μονάδα μία, και να την αιτιολογήσετε μονάδες 2. Λοιπόν, αλλάζοντας το ρήμα εξάρτησης από ιστορικό χρόνο που είναι το incitavit σε αρκτικό χρόνο που είναι το incitat, σημαίνει ότι αυτό θα επιφέρει αλλαγή στη δευτερεύουσα βουλητική ut corvum docet pare salutationem. Άρα λοιπόν, η υποτακτική παρατατικού της δευτερεύουσας, δηλαδή το docet που είχαμε πριν, θα μετατραπεί σε υποτακτική ενιστότα, δηλαδή docet. Φυσικά, επειδή έχουμε βουλητική πρόταση, έχουμε ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, δηλαδή συγχρονισμό της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση. Γάμα 2β. Quodsi forte quaeciderunt tum intellegitur. Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο, έτσι ώστε να εκφράζεται αντίθεση προς την πραγματικότητα, το απραγματοποιείτε δηλαδή, πρώτον στο παρόν, μονάδες 2, και δεύτερον στο παρελθόν, μονάδες 2. Λοιπόν, quodsi forte quaeciderunt tum intellegitur, έχουμε λοιπόν έναν υποθετικό λόγο, μια υπόθεση, μια απόδοση, ανήκει στο πρώτο είδος και δηλώνεται υπόθεση ανοιχτή στο παρόν. Συγκεκριμένα όμως βλέπουμε ότι η υπόθεση αναφέρεται στο παρελθόν, το quaeciderunt, διότι έχουμε οριστική παρακειμένου και βλέπουμε η απόδοσή του να είναι στο παρόν, γιατί έχουμε το intellegitur που είναι οριστική ενιστότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς θα γίνουν οι μετατροπές όταν το κάνουμε στην υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα. Λοιπόν, quodsi forte caderent tum intellegeretur, και αυτό είναι η υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρόν, διότι έχουμε υποτακτική παρατατικού. Και quodsi forte quaecidissent tum intellectum esset, δηλαδή με υποτακτική υπερσυντελίκου, που έχουμε υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρελθόν. Και περνάμε στην τελευταία άσκηση του συντακτικού, γάμα 2 γάμα, brutus ad eam objurgandam venit. Να αποδώσετε με 4 τρόπους τον υπογραμμισμένο προσδιορισμό του σκοπού. Η άσκηση μας κάνει μία διευκρίνηση λέγοντας να μην αποδοθεί με τελική μετοχή. Λοιπόν, άρα θυμόμαστε τους τρόπους με, τους οποίους δηλώνουμε το σκοπό. Θέλουμε δηλαδή σουπίνο, θέλουμε δευτερεύουσα τελική πρόταση, θέλουμε δευτερεύουσα αναφορικοτελική πρόταση, θέλουμε εμπρόθετο γερούνδιο. Βέβαια, εδώ θα δούμε και τι αλλαγή πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, brutus eam objurgatum venit το σουπίνο,
Brutus ut eam objurgaret venit η τελική. Αλλάζοντας το ut με το κβί έχουμε την δευτερεύουσα αναφορικό τελική. Και τώρα, πάμε στο εμπρόθετο γερούνδιο, το οποίο δηλώνει το σκοπό. Δηλαδή, εμπρόθετο γερούνδιο είναι causa gratia και γενική γερουνδίου causa gratia objurgandi. Εδώ όμως, επειδή έχουμε ακριβώς εμπρόθετο γερούνδιο, πρέπει να κάνουμε υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, η οποία θα γίνει ως εξής. Brutus causa gratia objurgante eius. Εδώ ολοκληρώθηκαν τα θέματα στα λατινικά για φέτος. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους.